Αλήθεια, για ποια έργα μιλάμε? Ποιος καθορίζει τις προτεραιότητες κατασκευής ή όχι ενός έργου? Δύο επίκαιρα ζητήματα θα βοηθήσουν στην απάντηση. Πρώτο ζήτημα, η πανδημία. Πόσο πολύ έχει θωρακιστεί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα νοσοκομεία, η ΜΕΘ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με προσωπικό, με μηχανήματα, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που μπορεί να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Όμως αντίθετα, η εμπορευματοποίηση της υγείας και στη χώρα μας και αλλού έχει οδηγήσει σε αυτήν την οριακή κατάσταση του συστήματος υγείας, δηλαδή να αποτελεί εθνικό σύστημα μιας νόσου μόνο του COVID. Δεύτερο παράδειγμα, ο σεισμός ο οποίος έγινε στην περιοχή της Ελασσόνας. Είναι πρωτοφανές φαινόμενο? Πρώτη φορά συμβαίνει στην Ελλάδα? Και θα έπρεπε να υπάρχει αυτοθυσία του δασκάλου για να σωθούν τα παιδιά από το σχολείο στο Δαμάσι? Πόσα σχολεία στην Ελλάδα είναι στην ίδια και σε παρόμοια ή και σε χειρότερη κατάσταση? Πόσα σχολεία στην Ελλάδα δεν τηρούν τον αντισεισμικό κανονισμό, γιατί έχουν κατασκευαστεί προγενέστερα από τον αντισεισμικό κανονισμό, και μιλάμε μόνο για σχολεία και όχι και για υπόλοιπα κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά ακόμη κτίρια? Γιατί καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα, μηδέν εξαρτημένο και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πήρε συγκεκριμένα μέτρα αντισεισμικών ελέγχων και αντισεισμικής θωράκισης των κτιρίων? Γιατί είναι πολύ απλό. Γιατί δεν είναι επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι επιλέξιμα από τους επιχειρηματικούς ομίλους για το κέρδος τους. Να λοιπόν γιατί δεν προχώρησαν αυτά τα έργα, τα συγκεκριμένα από καμία κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν, εμείς το λέμε καθαρά, τις προτεραιότητες για τα έργα που είναι απαραίτητα να γίνουν, δεν τις καθορίζουν οι ανάγκες του λαού και η ικανοποίησή τους, αλλά τις καθορίζουν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων για την αναπαραγωγή του κεφαλαίου, για τα συμφέροντά τους, για τα καπιταλιστικά τους κέρδη σε τελευταία ανάλυση. Και σε αυτή ακριβώς τη λογική βρίσκεται η δαμόκλειος πάθη της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κόστους ωφέλους. Για να κατασκευαστεί ένα έργο πρέπει, λέει, να υπάρχει το αντίστοιχο όφελος για αυτό που το κατασκευάζει και το λειτουργεί. Και το όφελος δεν μετριέται με τις ανθρώπινες ζωές, μετριέται με το κέρδος στον καπιταλισμό. Δεύτερο ζήτημα. Μιλάτε και κλείνετε σε όλες τις πτώσεις, και η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση, η αξιωματική και το κοινάλ και άλλα κόμματα, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της διαφάνειας, της εξοικονόμησης πόρων. Μα αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο που ακούγεται σε συνθήκες καπιταλιστικής κυριαρχίας. Δεν το γνωρίζετε ότι ο σιδερένιος νόμος αυτού του συστήματος είναι απαράβατος? Ότι το κράτος αγοράζει πολύ ακριβά και πουλάει πάνθυνα? Γιατί το κάνει αυτό το κράτος το αστικό? Το κάνει αυτό για να διασφαλίσει και πάλι ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Σε αυτή ακριβώς τη βάση ανθίζουν, εντός εισαγωγικών, όλα τα λουλούδια, εισαγωγικά και στα λουλούδια, της διαπλοκής και της διαφθοράς. Και είχαμε έναν άσφαιρο διαξηφισμό ανάμεσα στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, και στον κύριο Γεωργιάδη για τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα. Λες και είναι πρωτοφανές γεγονός αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Τρίτον, το νομοσχέδιο πατάει σε ένα διαμορφωμένο πλαίσιο από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αποτελεί συνέχεια. Τι κάνει σήμερα, γιατί έρχονται σήμερα αυτές οι αλλαγές? Γιατί θέλει η κυβέρνηση, η αστική τάξη δηλαδή της χώρας μας, να επιταχύνει και να προσπεράσει τις ελάχιστες ασφαλιστικές δικλείδες που έχουν απομείνει από όλες τις προηγούμενες αλλαγές και οι οποίες δυσκολεύουν την ασίδωτη δράση των επιχειρηματικών ομίλων, για να υπάρξει έτσι ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με αυτόν τον τρόπο προχωράνε οι εκτεταμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες, η διεύρυνση των ορίων, η επιτάχυνση των συγκέντρωσης των έργων, η επιτάχυνση των ΣΔΙΤ, η γενίκευση του τρόπου μελέτης κατασκευής, που επί της ουσίας οδηγούν σε συγκέντρωση στον κλάδο των κατασκευών. Διευκολύνουν επί της ουσίας τη δράση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στις κατασκευές. Επεκτείνει το θεσμό της διαιτησίας για τα μεγάλα έργα, άρα δηλαδή την παρέτηση του κράτους από τη δικαστική συνδρομή και προστασία.
προχωράει σε εκτεταμένη διατυπωποίηση και των διαδικασιών ελέγχου των έργων, όπως η επιμέτρηση με ευθύνη του κατασκευαστή. Αλήθεια, είναι κάτι πρωτόφανερο το αυτό το πράγμα. Δεν το έχετε ξαναδεί να ιδιωτικοποιούνται λειτουργίες. Αλήθεια, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αυτή η οποία δρομολόγησε την ιδιωτική χωροταξία και πολεοδομία για τη στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις που θα τις κάνει ο ίδιος ο επενδυτής, κατά παράβαση και κατά παρέκκληση των όρων χωροταξίας και πολεοδομίας και των αντίστοιχων σχεδίων. Τώρα, γιατί σας φαίνεται περίεργο που η κυβέρνηση πάει και τον έλεγχο στους ιδιώτες? Γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται ένα περαιτέρω βήμα στον δρόμο του στρατηγικού ψηφιακού κράτους με συρρήκνωση και υποβάθμιση των υπηρεσιών και των λειτουργιών του δημοσίου. Σε αυτή ακριβώς τη βάση εντάσσονται και αλλαγές στο ΤΕΕ που διαμορφώνεται ακόμη πιο επιχειρηματική τη λειτουργία του, ενισχύεται ο υποπτικός και ο πειθαρχικός του ρόλος με στόχο να απαλλαγεί το αστικό κράτος αλλά και η εργοδοσία από τις ευθύνες τις οποίες έχουν τήρησης των κανόνων και μεταφοράς τους στους μηχανικούς. Επί της ουσίας λοιπόν οι προτεραιότητες, οι όροι και οι προδιαγραφές καθορίζονται από τον κατασκευαστή και αυτές οι όροι και οι προδιαγραφές καθορίζονται με βάση τη μεγιστοποίηση του κέρδους του κατασκευαστή. Δεν κάνει δηλαδή τίποτα διαφορετικό η κυβέρνηση από το που κάνει και όλες τις προηγούμενες κυβέρνησεις. Για παράδειγμα, τους μεγάλους οδικούς άξονες που πανηγυρίζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι τους τελείωσε. Δεν τους χρησιμοποιεί ο ελληνικός λαός. Δεν πήγαν επίσημα πανοπρίκια στις κατασκευαστικούς ομίλους και δεν κάνει τέτοιες λεόντιες συμβάσεις που αποζημιώνονται οι κατασκευαστές που διαχειρίζονται τους οδικούς άξονες σε περίπτωση που η κίνηση είναι μικρότερη από αυτή που προβλέπονται στις συμβάσεις ή και σε ζητήματα ανωτέρας βίας. Να, η κυβέρνηση, αντί οι κατασκευαστές να φροντίζουν να ανοιχτεί οι οδικοί άξονες, έκλεισε τον δρόμο, την εθνική οδό για 5 πόντους χιόνι, όπως κάνει και εσόδεν την κυβέρνηση. Αντί λοιπόν οι κατασκευαστές να φροντίζουν να ανοιχτεί οι οδικοί άξονες, τους επιδοτείται και από πάνω λόγω ανωτέρας βίας. Τέταρτο ζήτημα. Μεγάλη κουβέντα για την προστασία του περιβάλλοντος. Με τη διατάξη της προστατευόμενης περιοχής, η τροπολογία που ήρθε. Όπου επιτρέπεται με το άρθρο 219 σε μέσα ζώνες Natura να υπάρχουν ειδικές ζώνες με ειδικές περιβαλλοντολογικές μελέτες για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων. Είναι υποκρισία για όλους εσάς που φωνάζετε για την προστασία του περιβάλλοντος και ήσασταν στην κυβέρνηση. Γιατί το κυνήγι του κέρδους είναι αυτό το οποίο καταστρέφει το περιβάλλον. Είτε πρόκειται για τις λεγόμενες πράσινες επενδύσεις και την πράσινη ενέργεια, είτε για άλλες μορφές επενδύσεων. Ή το ίδιο το κυνήγι του κέρδους προσαρμόζει το περιβάλλον με βάση τις ανάγκες. Για παράδειγμα, τουριστικές επενδύσεις. Έτσι λοιπόν, η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να μπει στη λογική της εμπλοκής ανάμεσα στα διάφορα αντιτιθέμενα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ή είσαι με τους υδρογονάνθρακες και τις εξορίξεις, ή είσαι με την υδατοκαλλιέργεια ή με την τουριστική ανάπτυξη. Δεν είναι έτσι. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση το περιβάλλον καταστρέφεται λόγω ακριβώς του καπιταλιστικού κέρδους. Έτσι λοιπόν η τροπολογία την οποία έφερε η κυβέρνηση για παράδειγμα των κατεδαφίσεων σε αγιαλούς, σε όχθες, σε λίμνες και σε ποτάμια, αυτό έγινε μετά από ισχυρές πιέσεις να έρθει η συγκεκριμένη τροπολογία ξενοδόχων και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Από αυτή λοιπόν την άποψη, ενώ είναι γνωστό ότι ατέτοιες κατασκευές απαγορεύονται. Επί της ουσίας, δηλαδή, τι προστατεύουν? Προστατεύουν με αυτή τη ρύθμιση τις παράνομες, τα παράνομα χτίσματα που υπάρχουν στον Αιγιαλό και οι οποίοι εξυπηρετούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Έτσι λοιπόν η προστασία του περιβάλλοντος έρχεται σε σύγκρουση με την επιχειρηματικά συμφέροντα. Έρχεται σε σύγκρουση με το ίδιο το αστικό κράτος, αν θες να προστατεύσεις το περιβάλλον. Γιατί για ποια προστασία μπορούμε να μιλάμε, ακόμη και σε προστατευόμενες περιοχές και σε ζώνες Natura's, από το συγκεκριμένο αστικό κράτος, όταν έχει, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα έργα υποδομής, το απαραίτητο προσωπικό, οι απαραίτητες υπηρεσίες προστασίας αυτού? Και η έλλειψη, για παράδειγμα, αντιπυρικών ζωνών σε τέτοιες περιοχές οδηγεί σε καταστροφές από πυρκαγιές. Έτσι λοιπόν,
κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, είναι κοινός ο αγώνας και για την προστασία της ανθρώπινης ζωής με την προστασία του περιβάλλοντος και ο αγώνας για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής τάξης και του λαού μας με την ίδια την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ο σχεδιασμός των μεγάλων έργων να γίνεται σε βάρος των αναγκών του λαού, αλλά και της ικανοποίησής του με πανάκριβα, για παράδειγμα, έργα όπως είναι οι ειδικοί άξονες, σε βάρος των εργαζόμενων στον κλάδο των κατασκευών και των μηχανικών, σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος για την εξυπηρέτηση των σχεδιασμών και των προτεραιοτήτων της αστικής τάξης. Σε αυτή ακριβώς τη βάση εντάσσονται και αμυντικές δαπάνες και προμήθειες. Τι εξυπηρετεί οι αλλαγές που φαίνονται στο σημερινό νομοσχέδιο? Προσαρμόζουν την πολιτική των προμηθειών και των εξοπλιστικών προγραμμάτων σε τέτοια κατεύθυνση η οποία να μπορεί να συμβαδίζει με την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της αστικής τάξης της χώρας μας στην περιοχή, με την αναβάθμιση και τη μεγαλύτερη εμπλοκή της στους αμερικανοατοικούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Και αυτό γίνεται βεβαίως σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας και σε βάρος της ασφάλειας της περιοχής και του λαού που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ισχυροποιείται το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που αποτελούν παράγοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής που δεν αναγνωρίζουν σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα. Άλλωστε, η πραγματοποίηση αυτές τις μέρες της Άσκης Defender Europa 21 δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά μία πρόβα πολέμου στην οποία συμμετέχουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Είναι δηλαδή μία δοκιμή επιθετικών σχεδίων των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ σε βάρος της Ρωσίας. Και από αυτή την άποψη η κυβέρνηση έχει παραδώσει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο στη διεκπεραίωση αυτής της πρόβας πολέμου. Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ. Άλλωστε ούτε ο κύριος Κουτσούμπας είχε εξαντλήσει τον χρόνο, οπότε έχω και εγώ να ολοκληρώσω με δύο ακόμη σκέψεις. Όσο λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι προμήθειες αλλά και η παραγωγή των μεγάλων έργων και των υποδομών γίνεται με κριτήριο το κέρδος, τότε αυτό δεν μπορεί να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις ούτως ώστε οι κατασκευές, οι κρατικές αγορές να γίνονται με στόχο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Η κάλυψη των τελευταίων αποτελεί ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης. Και εμείς το λέμε καθαρά, απαιτεί το δρόμο της εργατικής λαϊκής εξουσίας που θα κοινωνικοποιεί στα μέσα παραγωγής, στη βιομηχανία, στην ενέργεια, στη σύνδρευση, στις τηλεπικοινωνίες, στις κατασκευές, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, στις συγκεντρωμένες τουριστικές και επιστημιστικές υποδομές, στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις καπιταλιστικού τρύπου. Η συγκεντρωμένη παραγωγή θα λειτουργεί με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και με εργατικό έλεγχο, με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες. Μόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορούν να εγγυηθούν τόσο την ισόμετρη ανάπτυξη των κατασκευών για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, είτε αυτές είναι σε στέγαση, είτε είναι αυτές την προστασία της ανθρώπινης ζωής από πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, τη διασφάλιση ελεύθερων χώρων, αλλά και ταυτόχρονα την κάλυψη των αναγκών για υποδομές και έργα για τη στήριξη αγροτικής παραγωγής, της βιομηχανίας και των υπόλοιπων υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο και οι ανάγκες του λαού ικανοποιούνται και αναβαθμίζει τη θέση των εργαζόμενων, αλλά και προστατεύεται το περιβάλλον. Στον καπιταλισμό, συνδυασμένα όλα αυτά τα κριτήρια, δεν μπορεί να τα ικανοποιήσει ο καπιταλισμός. Αντίθετα, αποτελεί ένα σύστημα το οποίο τσακίζει την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.